Το κορίτσι μας η Ελένη Μουστάκη συνάντησε τη Δίκη Καγιά. Θα με πατήσει η Παναγία μου. Όχι, μην ανησυχείς. Δημήτρη λίγο. Κοίτα, κοίτα, αλφαδιά. Δημητράκη, πολύ κοντά έρχεσαι. Πού τη συνάντησε, Αφροδίτη μου? Τη συνάντησε έξω από τα γυρίσματα, γιατί την κυνηγάμε πολύ καιρό την κυρία Καγιά έξω από το στούντιο και μας μίλησε για όλα τελικά, και για τη Χατζιπαντελή και για το GNTM. Και μπράβο της που πάντα απαντά. Από το Face Corda, από το Sky. Θέλω να σας ρωτήσω έτσι, αν λείπει η Σοφία Χατζιπαντελή, αν θα έρθει ως μόνιμη κριτής όπως γράφετε. Ως μόνιμη κριτής δεν ήταν ποτέ στο πλάνο να έρθει. Ήταν εκεί για τις οντισιόν και υπάρχει μια μεγάλη περίπτωση να ξαναγυρίσει σε κάποια πλατό και στο τέλος. Αλλά δεν ήταν ποτέ στη συμφωνία να μείνει παραπάνω από αυτό. Ήταν η Μέρη Βιτίναρος που είχε υπογράψει να ξεκινήσει από το bootcamp και μετά. Θα παραμείνει μέχρι το τέλος, δείτε και τον Χρήστο τον Πύρμπα, που είναι ο coach των κοριτσιών, και συνέχεια guest. Θα έχουμε πάρα πολλούς guests φέτος. Είπατε ότι ήταν λάθος να έρθει η Σοφία Χατζιπαντελή στο reality μόδα. Δεν το είπα ποτέ εγώ αυτό. Όχι, όχι. Αυτό είναι προπαγάνδα, δεν είναι αλήθεια. Εμείς μιλήσαμε για το post που έκανε η Σοφία, για το story που έκανε. Δεν έχει καμία σχέση με το αν έφτασε σαν guest ή όχι. Κοίταξε να δεις. Λάθος ή σωστό, τα νέα παιδιά, γιατί είναι μια νέα κοπέλα 25 χρονών, λειτουργούν τα social media πολύ διαφορετικά από ό,τι το κάνουμε εμείς. Σαρκάζονται, αυτοσαρκάζονται, γνωρίζονται μέσα από τα social media. Το λειτουργούν με έναν άλλο τρόπο. Οπότε μπορεί να το σκέφτηκε και δεύτερη φορά και να πει πως δεν το επικοινώνησε όπως θα πρέπει να το επικοινωνήσω και το έκανε κάπως αλλιώς. Δεν έγινε και κάτι, δεν τελείωσε και ο κόσμος. Θέλω να μου πείτε αν ακούσατε τη δήλωση του κυρίου Σκουλού ότι δεν ήσασταν ποτέ φίλοι, ότι τα αλλάξατε όλα και ήταν εκείνος μέσα σε αυτούς που αλλάξατε. Συγγνώμη, δεν κατάλαβα τι άλλαξα. Ναι. Τώρα τα άλλαξα, όλο το ξέρω. Ο Δημήτρης ήταν συνεργάτης πως φωτογράφος τότε και εγώ ως μοντέλο, δουλέψαμε πάρα πολύ αρμονικά μαζί. Συνεργαστήκαμε 2 ή 3 χρόνια στο GNTM. Μια χαρά, με όποιες εντάσεις έχει μια δουλειά και όποιες χαρούμενες στιγμές. Δεν ήμασταν ποτέ κολλητοί που τρώγαμε τα βράδια μαζί. Δεν καταφέραμε να γίνουμε κολλητοί, αλλά αυτό τι σημαίνει, ότι αντιπαθούμε ένας τον άλλον και δεν υπάρχει σεβασμός? Δεν είπε κάτι κακό άνθρωπος. Την αλήθεια είπε. Πώς είναι ο κύριος Καράβας στη θέση του κυρίου Σκουλού? Δεν νομίζω ότι ο Γιώργος είναι στη θέση του Σκουλού, ούτε ότι το Τάσο στη θέση κανενός. Έγινε μια τελείως διαφορετική σύσταση φέτος και τα παιδιά είναι στη θέση τη δικιά τους. Κανείς δεν γεμίζει θέση κανενός. Για τα σχόλια περί bullying, τι λέτε, για την κριτική σας που καμιά φορά... Δεν κάνω να επαναλάβω αυτή τη λέξη, γιατί δεν υπάρχει στο λεξιλόγιο μου. Δεν ξέρω τι σημαίνει, δεν το έχω κάνει ποτέ και ούτε θα το κάνω. Και περιμένω από τα κορίτσια που θέλουν να κάνουν καριέρα να είναι όσο αυστηρά όσο ήμουν και εγώ με τη δική μου καριέρα για να φτάσω μέχρι εδώ. Είναι λογικό. Δεν έρχονται στο GNTM για να κάνουν βόλτα, έρχονται για να κερδίσουν 100.000 ευρώ. Σας στεναχώρησαν λίγο τα κορίτσια, οι πρώην παίχτρες που μπορεί να είπαν μια δική τους εμπειρία με εσάς? Δεν με στεναχωρούν αυτά τα πράγματα, γιατί ο καθένας πραγματικά έχει δικαίωμα να το παίρνει όπως θέλει. Εμένα με στεναχώρουν μόνο τα πολύ έντονα θέματα υγείας και τα πολύ σοβαρά προβλήματα μπορούν να γίνουν σε έναν άνθρωπο και μια οικογένεια. Όλα τα άλλα δεν με στεναχωρούν. Τα αξιολογώ για αυτό που είναι. Ωραία στις απαντήσεις της. Ναι, κανείς δεν είναι κανενός και εγώ είμαι η Ελένη. Τι εννοείς? Είπα έτσι τώρα κάτι που μου είσαι. Εντάξει, πάντως, παιδιά, ξεκάθαρη είναι και λέει κάτι πολύ σωστό, νομίζω, για τη δουλειά. Δηλαδή, σου λέω ότι στη δουλειά δεν πάω να κάνω φίλους. Ναι, ναι. Μπορεί να τύχει να προκύψει ένας φίλος, μπορεί και να μην προκύψει. Δεν είναι και πάνω τόσο όσο είναι ένας άνθρωπος που συνεργαστήκαμε, δεν συνεργαστήκαμε. Εννοείς για το Σκουλό αυτό που είπε? Ναι, αυτό που είπε για τον κύριο Σκουλό. Μα απάντησε ότι είπε την αλήθεια, ότι έτσι γίνανε ακριβώς όπως τα είπε και ο Δημήτρης. Εγώ πάντως δεν συμφωνώ με όλες τις απαντήσεις, κυρία Καγιά, γιατί από το ρεπορτάζ όλα αυτά τα χρόνια που αφορά το GNTM έχω καταλάβει ότι η κυρία Καγιά δεν είναι μία απλή κριτής για να αποποιείται την ευθύνη ότι δεν άλλαξε αυτό που είχε πει σε εμάς ο κύριος Σκουλός. Η Αφροδίτη δεν ακούγεται, φέρε. Δεν ακούγεται. Δεν ακούγομαι. Όπα. Σαμποτάω. Θα ήθελα να πω λοιπόν ότι η κυρία Καγιά τα έχει αλλάξει. Πες ένα τραγούδι. Ορίστε, λοιπόν. Τώρα βρήκατε να μου φέρετε αυτό. Για Just the Two Of Us. Λοιπόν, αυτό που... Βασικά για Voice είναι. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι η κυρία Καγιά δεν είναι μία απλή κριτής στο GNTM. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει και άποψη και επηρεάζει και την παραγωγή και επηρεάζει και το σταθμό και έχει λόγο και για τους ανθρώπους που κάθονται δίπλα της ή για τους ανθρώπους που δεν θα ξανακάτσουν δίπλα της. Δεν συμφωνώ μαζί της. Πάντως να πούμε ότι πέρσι που δεν ήταν, όλοι λέγαμε ότι λείπει η Καγιά. Δηλαδή να τα βάζουμε και σε μία θέση. Δηλαδή λέγαμε λείπει η Καγιά γιατί δεν ήταν μόνο η παρουσιάστρια. Γιατί δεν είπαμε να έρθει η Καγιά να φύγουν όλοι οι άλλοι όμως. Τα προηγούμενα χρόνια όμως που ήταν, είχε άλλο σαβαντούρι. Η Βίκη πάντως όντως έλειπε. Είναι συμφασμένο το παιχνίδι με τη Βίκη. Άλλο τον, άλλο το άλλο. Ναι, είναι αλήθεια αυτό. Και θεωρώ για πάντα ότι το καλύτερο team είναι το πρώτο και το δεύτερο GNTM και στη θέση τη δική μου να ήταν ο Γιώργος ο Καράβας από την αρχή.
Αυτό θα ήταν για μένα το απόλυτο GNTM. Κανείς δεν είναι κανενός. Και εγώ είμαι η Ελένη. Βίκη μου λέω. Έλενα, Νίκο μου. Πες με, Βίκη, θα γυρίσω. Εγώ θα κρατήσω την ευγένειά της που πάντα, όπου και αν βρίσκεται, μας μιλά. Μιλάει σε δημοσιογράφους. Δεν έχει αρνηθεί ποτέ, ακόμη και αν βιάζεται, όπως στο απόσπασμα αυτό που είδαμε, που βιαζόταν να μπει στο γύρισμα. Όμως, από την άλλη, θέλω να κρατήσω για κάτι άλλο που ξαφνιάστηκε όταν της είπε η Ελένη Μουστάκη ότι τα αλλάξατε όλα. Και λέει, τι άλλαξα. Το έχει πει και ο κύριος Καράβας, ότι ήταν πρώτες της Βίκης Καγιά η Σοφία Χατζημπαντελή, η Μέρη Βιτινάρος. Ναι, δεν αποφασίζει, αλλά προτείνει. Και αν πρότεινε λοιπόν η Βίκη Καγιά να αλλάξουν τα πάντα, μου έκανε εντύπωση ότι ξαφνιάστηκε. Γιατί όντως ήταν προτάσεις της οι αλλαγές. Να ρωτήσω κάτι, Νίκο, που τα ξέρεις καλύτερα από εμένα. Τα νούμερα σε σχέση με το προσινό GNTM και το φετινά είναι ανεβασμένα? Τα νούμερα σε σχέση με το περσινό GNTM είναι ανεβασμένα. Άρα και πέτυχε η Βίκη. Βεβαίως, όμως, μην ξεχνάτε ότι προήρθε η Βίκη Καγιά από μια αποτυχημένη τηλεοπτική σεζόν με τον Dancing with the Stars. Επομένως, επέστρεψε και ήθελε, σίγουρα το πιστεύω, να κάνει επιτυχία. Να αποδείξει ότι όντως έλειψε. Δεν νομίζω και να θέλει να έχει να αποδείξει κάτι. Το έχει αποδείξει πάρα πολλά χρόνια και έχει το Shopping Star. Που να το λέμε και αυτό, είναι δικό της, είναι μόνη της, δεν έχει κανέναν δίπλα. Μιλώ έλα το τώρα, time. Εντάξει, έλα Νίκο μου. Δεν είναι απλό να έχεις μια εκπομπή 100 χρόνια. Πόσα χρόνια είναι πια το Shopping Star και να κάνει 7 χρόνια παιδιά και είναι εκεί σταθερό. Εγώ αποδίδω στα νούμερα τη σκληρότητα τη φετινή. Η Βίκη Καγιά δεν ήταν έτσι πέρσι, πρόπερσι, όχι πέρσι, στα προηγούμενα χρόνια. Φέτος ότι ήταν τόσο σκληρή με τα κορίτσια, άσχετα αν η ίδια δεν παραδέχτηκε ότι κάνει bullying. Το αυστηρή το παραδέχτηκε. Αλλά εάν απαντούσε στην ερώτηση που είχε μέσα bullying, θα ήταν σαν να υπήρχε μια παραδοχή. Και θα ήταν πάρα πολύ άσχημο. Και πολύ σωστά είπε, δεν θέλω να την ακούσω αυτή τη λέξη. Ωραία. Γιατί όμως και η πρόθεσή της δεν μπορεί να είναι bullying. Άλλο το να είσαι σκληρός και άλλο το να θες να κάνεις τον άλλον να στενοχωρηθεί. Το καταλαβαίνω, τα βλέπεις με μια δική σου ματιά που έχει ενσυναίσθηση. Όχι, κάνεις λάθος. Και γλυκύτητα. Εγώ που δεν μπορώ και δεν έχω την ενσυναίσθηση τη δική σου, βλέπω μια γυναίκα η οποία έκανε ένα κοριτσάκι να κλαίει. Για μένα αυτό ερμηνεύεται ως bullying. Αν η ίδια θέλει να το πει αυστηρότητα, εσύ θες να το πεις ως η δασκάλα που ο καθοδήγησε ένα παιδί. Ωραία, τότε με αυτή τη λογική και το σχόλιο σου πριν για την Βουλγαρά και τον Ευθυμιάδη, μπορεί να ήταν και αυτό τι είναι, δεν είναι αυστηρό? Δεν είπα κάτι για αυτούς, είπα για μένα ότι εγώ δεν έχω το τριώραφο της Βουλγαράκη, να καίω φασκόμηλα και να έχω την άνεση να κάνω μου και όταν καταδύσεις. Όταν κάθε 21 του μηνός αλλάζω εταιρεία ρεύματος να βρω την πιο φθηνή. Πάντα άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Να πω κάτι τώρα. Δεν μας λες μετά στο διάλειμμα που έχεις καταλήξει. Και πανσέλινο. Μην είναι ο κύριος Μάνεσης. Για τα νούμερα δεν γίνονται όλα. Μα φυσικά γίνονται για τα νούμερα. Λοιπόν, πέτυχε η Βίκη, είτε άλλαξε εκείνη, είτε δεν άλλαξε. Αλλά τα νούμερα είναι αυτά που είναι. Συζητάμε όλοι για το GNTM. Συζητάμε για τα σκληρότητα αυτά. Αυτό εκεί καταλήγουμε. Αυτό είναι το θέμα.